μακαρόνι, ντομάτα. Ντομάτα. Τι φράουλες, ξέρετε τι ωραίες που είναι οι φράουλες. Πιπεριά, έχει πιπεριά. Βέβαια. Λίγο καρπούζι, άμα έχει παραπάνω, θα το θέλω. 18. Α, ναι, έχει περισσότερο. Έχω και εγώ καρπούζι εδώ πέρα. Α, ωραία. Λίγο αμύριο. Οπότε θα το κάνετε συσκευασία τώρα σε το φτιάξω εγώ το βάλω στο... Είναι πολύ ωραία. Με τη βοήθεια της Ελλάδας Μητρόπολης και με το διοργανώνησα το 50 μια συνάντηση και για να μοιράσουμε κάποιους χώρους. Αυτό είναι πρώτη φορά που γίνεται, πρώτη μέρα που γίνεται εδώ ή έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες? Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει μια ημερίδα πριν λίγες μέρες. Μόνο που δεν μπορέσαμε τότε να δώσουμε πάρα πολλούς χώρους, δεν είχαμε τη δυνατότητα και συνέχεια ό,τι μας δίνουν και παίρνουμε, προσπαθούμε να τα μοιράσουμε. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη στιγμή όλες τις ανάγκες. Περιμένουμε και τη βοήθεια όποιος έχει να φέρει σπόρους να τους δώσουμε. Η στροφή είναι αυτή στην νοικιακή οικονομία? Πιστεύω να είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, το κατάλληλο timing. Ο κόσμος δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε σε μία ημερίδα την Κυριακή στο Γήθιο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα εκεί. Ίδιες πληροφορίες έχουμε και από την Τρίπολη και από πολλά σημεία της πατρίδας μας. Πιστεύω ότι θα είναι η λύση στην υπόλοιπη οικονομία. Και φυσικά αυτό στην περιφέρεια, στην επαρχία, είναι εφικτό σε σχέση με την Αθήνα που δεν έχει και χώρους για να γίνει. Ασφαλώς. Όταν υπάρχουν τα χωράφια, υπάρχει τεχνογνωσία του κόσμου και κάποιοι ακόμα που δεν την έχουν θα την βρουν εδώ.